Εδώ και 2,5 χρόνια, όπως είναι γνωστό, βιώνουμε τα οριζόντια μέτρα που παίρνονται συνέχεια. Μιλάνε για συρρήκνωση, κλεισίματα, διάλυση γενικώς. Έχουμε αυτή τη στιγμή βγει από την εφημερία, όπως είπαμε πριν. Το νοσοκομείο υπολειτουργεί δηλαδή και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έρχονται και δημοσιεύματα που μας θέλουν κλειστούς, θα κλείσουν. Αυτό είναι πλήγμα για την περιοχή βασικά, για τον κόσμο της περιοχής, διότι είναι μια πολιτικής περιοχή. Έχει 3 νοσοκομεία, το οποίο το 7ο έκλεισε ήδη και απειλείται να κλείσει τώρα το δικό μας και το Μακάριστος. Περιοχή θα μείνει πολύ νοσοκομεία καθ' όλου. Το τι θα κάνει όλος αυτός ο κόσμος, πού θα πάει. Θα πάει όπως ακούσαμε από τις τοποθετήσεις προηγουμένως στο Αττικό, στον Ευαγγελισμό, σε όλα τα μεγάλα που έχουν ράτσα και έχουν καλύψει και τους διαδρόμους με ράτσα. Με λίγα λόγια, αν τον στέλνεις κάποιον σε ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί γιατί έχει 10 ώρες αναμονή και μετά θα μείνει στο ράτσο, αν βρει ράτσο, σημαίνει ότι τον καταδικάζει σε θάνατο. Τώρα αφήνει σπίτι, δεν θα ξεκινήσει ο άνθρωπος να πάει πουθενά, θα περιμένει το θάνατο στο σπίτι του. Γι' αυτό λέμε αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές και εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτό ευτυχώς το έχουν πάρει. Θα πάρει ο κόσμος εδώ πέρα της περιοχής και μας στηρίζει, είναι μαζί μας, πρέπει να το πάρει απάνω ο κόσμος, πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται. Τα νοσοκομεία δεν κλείνουν, εξυγχρονίζονται. Τα νοσοκομεία τα πληρώνει ο κόσμος για να εξυπηρετείται και αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Σχέδιο δεν υπάρχει, έτσι φαίνεται εξάλλου. Δεν θα προσφέρει τίποτα το να κλείσει το Πατησίον και 2-3 μικρά από την Αττική. Δεν θα προσφέρει τίποτα στο μεγάλο χαμό που γίνεται στον οικονομικό. Εμείς λέμε ναι σε εξυγίανση, εμείς λέμε ναι σε νοικοκύρεμα. Λέμε ναι, να σταματήσουμε αυτό που γνωρίζουμε όλοι λίγο ή πολύ τι γινότανε και φτάνουν και υπερκαλύπτουν. Άμα λυθούν αυτά, θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι τα μόνα που δεν φταίνε. Αφήστε που επίσημη θέση των αυτών που ασχολούνται με τα οικονομικά είναι ότι το κόστος των νοσοκομείων στο συνολικό, στη συνολική πίτα που δίνεται για την υγεία είναι 27%. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο μικρό κομμάτι είναι το να αρχίσουν αυτά τα 5 μικρά νοσοκομεία. Είναι αμεληταίο. Δεν θα προσφέρει δηλαδή τίποτα στα οικονομικά. Γιατί πιστε... Το μόνο που μπορούμε να πιστέψουμε λοιπόν εμείς, και αυτό φαίνεται εφόσον διαλύουν όλα τα νοσοκομεία της περιοχής, είναι για να ανοίξουν την αγορά σε κάποιο αναδυόμενο καινούριο ιδιωτικό. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα, όταν θέλουν να πούμε μια συγκεκριμένη περιοχή τόσο πολύ πληθεί, να αδειάσουν όλα τα νοσοκομεία που υπήρχαν. Επιβουλεύονται το κλείσιμο του Κυριακού Νοσοκομείου Πατησίων μετά το κλείσιμο του 7ου θεραπευτηρίου τη Καταντών. Είμαστε μια περιοχή με πάνω από 1 εκατομμύριο καθήκοντες. Και αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο του Πατησίου καλύπτει ανάγκες αυτού του πληθυσμού. Σε διαφορετική περίπτωση, αν το νοσοκομείο υποβαθιστεί και τελικά καταργηθούν οι κλινικές, δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των Πατησιωτών, αλλά όχι μόνο των Γαλατσιωτών, των Κυριακών, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Στρατιώνας. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα για την κάλυψη των ανάγκων της υγείας. Εμείς προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε το χρόνο των Πατησίων για να αποτρέψουμε αυτές τις πολιτικές και να κοινοποιήσουμε τα υπόλοιπα. Ότι το θεωρούμε αναγκαίο σε σημερινή εποχή. Πέρα και από κάθε άλλη φορά. Μην παίξω μόνο. Εδώ έχουμε σήμερα μια εκδήλωση. Είναι μια συνέχεια του κινήματος που έχουμε κάνει και του αγώνα που έχουμε κάνει για το γενικό Πατησίων. Στην πρώτη περίοδο που τέλειωσε, η πρώτη φάση τελείωσε τον Απρίλιο, τον προηγούμενο Απρίλιο, είχαμε μια νίκη, δηλαδή καταφέραμε με την κινητοποίηση μας να λειτουργήσουν 2 κλινικές που δεν λειτουργούσαν και μιλάω για την παθολογική και την καρδιολογική κλινική. Είναι γνωστό, παρόλο που δεν είμαι γιατρός, μας έχουν πει εδώ από το σωματείο που είμαστε σε μια καλή συνεργασία ότι χωρίς παθολογική κλινική το νοσοκομείο δεν μπορεί να κάνει δουλειά, απομένως η πολυλειτουργία. Το νοσοκομείο τώρα είναι σε πλήρη λειτουργία, σε πλήρη λειτουργική ικανότητα για να περιθάλψει ασθενείς και αυτούς που έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας. Υπάρχει ακόμα ένα ζήτημα ότι δεν κάνει 24 ώρες εφημερία αλλά μέρα παραμέρα αυτό με 2,5. Επομένως ένα ζητούμενο είναι και αυτό για τη συνέχεια του αγώνα μας.
Και βέβαια αυτό με επισηκάζει διότι βγήκε και η εξαγγελία στις εφημερίδες, μάλλον ως διαρροή του Υπουργείου Υγείας από τον προηγούμενο Υπουργό. Βέβαια δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και στο καινούριο. Βγήκε λοιπόν μια εξαγγελία ότι θα κλείσουν 4 νοσοκομεία της Αθήνας, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και αυτό εδώ το Γενικό Πανησίο. Στην Αθήνα υπάρχει ακόμα η Πολυκλινική, είναι ακόμα η Αγία Βαρβάρα το Μεγάλο, είναι το Σπηλιοπούλιο περίπου στο Αμπελόκη, που αν δεν κάνω λάθος, και ένα νοσοκομείο από Θεσσαλονίκη. Έτσι συνεχίζεται το κίνημα αυτό για την υγεία. Ελπίζουμε να συμμετάσχει ακόμα ευρύτερος κόσμος από την προηγούμενη φάση.